Ξεσηκώνεται και πάλι η κοινωνία ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων των ημικρατικών οργανισμών. 20 οργανώσεις καλούν τους πολίτες να ενώσουν τις φωνές τους αύριο το απόγευμα έξω από το κτίριο της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου, απαιτώντας την αποτροπή της διαδικασίας ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου. Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης χαρακτήρισε στον Άστρα απαράδεκτο το νομοσχέδιο, το οποίο, όπως είπε, ανοίγει τον δρόμο για την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων. Το κάλεσμα μας είναι για όλους τους εργαζόμενους, για όλον τον κόσμο, για όλους όσους είναι ευαίσθητοι απέναντι στην πορεία που έχει πάρει ο τόπος μας και στο κουτσούρεμα και στη συρρήγνωση των κοινωνικών δικαιωμάτων του Κυπρίου. Εμείς δεν πρόκειται να σηκώσουμε τα χέρια και να πούμε ναι, τέλειωσε. Ήταν η διαμαρτυρία μας για την τιμή των όπλων. Θα συνεχίσουμε τους αγώνες για να μην ξεπουληθούν αυτοί οι οργανισμοί, για να μην περάσουν στα χέρια του ιδιωτικού κεφαλαίου, για να κερδοσκοπήσει το ιδιωτικό κεφάλαιο σε βάρος της κυπριακής κοινωνίας. Ο αγώνας θα συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί. Την ίδια ώρα επισήμανε ότι ο αγώνας δεν επικεντρώνεται μόνο στα εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα του προσωπικού των ημικρατικών οργανισμών. Ο κύριος Κυρίτσης υπέδειξε παράλληλα ότι η μόνη τίμια διέξοδος είναι η υιοθέτηση της πρότασης του ΑΚΕΛ για επαναδιαπραγμάτευση με τους διεθνείς δανειστές. Οι εργαζόμενοι στους ημικρατικούς οργανισμούς ασφαλώς έχουν τους ίδιους λόγους που έχουν όλοι οι εργαζόμενοι να αγωνίζονται ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και έχουν και τους δικούς τους επιπρόσθετους λόγους που αφορούν τα δικά τους εργασιακά δικαιώματα. Όμως εμείς δεν έχουμε ποτέ εστιάσει τον αγώνα μας το ότι κάποιοι εργαζόμενοι στους ημικρατικούς οργανισμούς αν ιδιωτικοποιηθούν θα χάσουν δικαιώματα. Αυτό είναι δευτερεύον ζήτημα. Το κύριο ζήτημα είναι ότι αυτοί οι οργανισμοί άμα περάσουν στα χέρια του ιδιωτικού κεφαλαίου θα γίνουν ιδιωτικά μονοπόλια και οι υπηρεσίες να είναι πιο ακριβές και το ρεύμα να είναι πιο ακριβό και η τηλεπικοινωνία να είναι πιο ακριβές. Αλλά και τα κέρδη και τα ωφελήματα από την εκμετάλλευση αυτών των δημόσιων αγαθών, αντί να επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία, θα πηγαίνουν στις τσέπες των μεγάλων μονοπωλίων. Αμυδρή ελπίδα, όπως την Ιστάτη, οι 56 βουλευτές καταψηφίσουν το νομοσχέδιο για τις ιδιωτικοποιήσεις, εξέφρασε μέσα από τα μικρόφωνα του Άστρα ο Γενικός Γραμματέας της ΔΕΟΚ Διομήδης Διομήδους. Το ιδιωτικό κερδοσκοπικό κεφάλαιο έχει δείξει τι μπορεί να πετύχει. Κοιτάξτε καταρρεύσει την τραπεζό, κοιτάξτε τεράστιους οργανισμούς που χρωστούν 6,5 δις στις τράπεζες τις οποίες έχει χρεωθεί όλη η κοινωνία να σώσει. Επιτέλους, οι φιασόντες του ιδιωτικού κεφαλαίου να μας δείξουν στην Κύπρο την προκοπή, την πρόοδο, την κοινωνική διάσταση του ιδιωτικού κεφαλαίου. Ειλικρινά, αναμένω να δω, να ακούσω. Το Δημοκρατικό Κόμμα, η θέση του ήταν ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, αναγνώριζε την αναγκαιότητα εξέβρεσης του 1,4 δις και έχει εκπονήσει μελέτη με εναλλακτικούς τρόπους η οποία έχει τελειώσει πριν 2 μέρες. Γίνεται η τελική επεξεργασία και θα παρουσιαστεί στα αρμόδια όργανα του κόμματος. Προσπαθεί να είναι συνεπές με τη θέση του, αλλά και στην προσπάθεια να εξευρεθεί το 1,4 δις και να μην ξεπουληθούν οι οργανισμοί. Αυτές οι αλλαγές επιβάλλεται να γίνουν που αφορούσαν τα εργασιακά, τα συνταξιοδοτικά και πολλά άλλα που έχουμε αναφέρει. Το Δημοκρατικό Κόμμα, εγώ απαιτώ και είναι θέση αρχής, οι αρχές και οι αξίες του να εφαρμόζονται σε όλα τα θέματα. Τα θέματα αρχών δεν είναι αλακά. Άρα θέλετε να πει όχι αύριο το δίκο. Με τις παρούσες συνθήκες και το νομοσχέδιο με την τροπή που παίρνει και την προσπάθεια ορισμένων που εξωθούν χωρίς διάλογο τον κόσμο σε κινητοποιήσεις, το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Οι οργανισμοί να μην αναδιοργανωθούν, η αξία τους να είναι πολύ χαμηλή, να ξεπουληθούν σε πολύ χαμηλές τιμές, σε φίλους και γνωστούς και μετέπειτα, επειδή δεν θα φτάνουν τα χρήματα, να μας φέρουν κι άλλο μνημόνιο. Αυτή η πολιτική πιστεύω ότι πρέπει να ανακοπεί. Ωραία. Αν πίνε, εσείς νιώθετε ότι δεν θα έχετε πλέον θέση στο δίκο? Εγώ θα έχω θέση στο δίκο. Άλλοι δεν θα έχουν θέση. Δεν θα είμαι εγώ που θα ξεφύγω από τις αρχές του δίκο. Η πρότασή μας απέναντι στις γενικές συνεδρίες είναι ως αύριο και εμείς να συμμετέχουμε με μια 24ωρη απεργία τις κινητοποιήσεις
που προέγγυλαν και οι άλλες συντεχνίες. Και ο λόγος που δεν πήραμε, δεν συμμετείχαμε τις προηγούμενες μέρες τις κινητοποιήσεις τις οποίες είχαν οι αρχοί ηλεκτρισμού και οι τηλεπικοινωνίες. Παρόλα ήταν γιατί ήδη εμείς βρισκόμαστε σε κάποια μορφή μέτρα και δεν δίναμε σωστό να έρθουμε να επεκτείνουμε στην ουσία τα μέτρα τα οποία παίρναμε. Γιατί και η αποχή από τις υπερορίες ήταν μια μορφή απεργιακού μέτρου. Ιδίως τα Σαββατοκυριακά ήταν έντονη. Εμείς στο βάθος αυτών των μέτρων των οποίων πήραμε βρίσκονται ιδιωτικοποιήσεις. Αυτές οι αποκοπές οι οποίες οι περαιτέρω μειώσεις που έγιναν πάνω σε κάποια επιδόματα, πάνω στην υπεροχή ανταμοιβή, έγιναν με σκοπό μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν των γενικών αποκοπών, πέραν των φορολογιών, έγινε με σκοπό στο να μειωθεί το κρατικό μισθολόγιο και με σκοπό να διατηρήσουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι τις εργασίες του. Αυτό δεν συμβαίνει στην αρχή λιμένου. Στην αρχή λιμένου, η αρχή λιμένου είναι κερδοφόρος οργανισμός, εργάζεται με μειωμένο προσωπικό, όμως το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης είναι σε 27 μήνες να μας ιδιωτικοποιήσουν. Γι' αυτό εμείς αντιδρούμε τόσο έντονα. Δεν είναι θέμα το ότι άλλαξαν η φόρμουλα υπεροδιακής μας ανταμοιβής. Όμως δεν βλέπουμε κανένα λόγο να κάνουμε περαιτέρω θυσίες όταν γνωρίζουμε ότι σε 2 χρόνια θα βρεθούμε εκτός εργασίας.